Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που απέναντί μου έχω μια γυναίκα τόσο πληθωρική και είναι και το πιο ζεστό χαμόγελο της ελληνικής μα και της κυπριακής τηλεόρασης. Αυτή είναι η Ελένη Τσουλάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γλυκά σου λόγια. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας. Καλώς σας βρήκαμε στο υπέροχο πλατό σου, θέλω να σου πω. Πολύ όμορφα είστε εδώ. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι απέναντί μου. Και χαίρομαι γιατί αγαπώ ιδιαίτερα την Κύπρο, θέλω να ξέρεις, και την εκπομπή σας. Τα έχουμε πει και τηλεφωνικά βέβαια. Αλλά ο τόπος σας εμένα μου γεμίζει συναισθήματα και είστε τόσο φιλόξενοι και ζεστοί άνθρωποι που πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και από κοντά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να ξέρεις ότι στην Κύπρο σε στηρίζουν πάρα πολύ, σε αγαπάνε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Σημειώνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθεία στις εκπομπή σου κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και το λέω και εγώ καθημερινά στην εκπομπή και θα το πω και εδώ, ότι είναι το κορίτσι που μας ξυπνάει με ένα διαφορετικό, χαμογελαστό, ευδιάθετο τρόπο. Χαίρομαι που το λες αυτό. Μακάρι να το καταφέρνω. Και μακάρι να περνάει μέσα από την τηλεόραση και μέσα από το δέκτη όλη αυτή η ζεστασιά που θέλω να μοιραστώ και να δώσω και στον κόσμο. Μακάρι, μακάρι. Ελένη μου, δεύτερη τηλεοπτική σεζόν εδώ στο Open Weekend. Θέλω να μου πεις λίγο τα συναισθήματά σου φέτος. Πέρσι ήταν ένα νέο ξεκίνημα για εσένα, μια εκπομπή Σάββατο και Κυριακή. Θέλω να μου πεις λίγο φέτος, αν ήρθες πιο υποψιασμένη αν θέλεις. Φέτος κάναμε μερικές αλλαγές στην εκπομπή συνειδητά, δηλαδή επιλέξαμε να πάμε να στοχεύσουμε στην ψυχαγωγία και μόνο. Κάτι το οποίο και εμένα με αφορά, μου αρέσει, με εκφράζει και αισθάνομαι ότι μου ταιριάζει κιόλας περισσότερο. Οπότε αυτή η μικρή παύση το καλοκαίρι για να επαναπροσδιοριστούμε και να αναδιοργανωθούμε ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, χαίρομαι γιατί το Σαββατοκύριακο έτσι βλέπω ωραίους ανθρώπους και ωραία πρόσωπα γύρω μου και αισθάνομαι αυτή την αγκαλιά και αυτή τη ζεστασιά. Ήταν κάτι που ήθελες, Ελένη, το Σαββατοκύριακο για σένα? Είναι πρώτη φορά που το έκανα στη ζωή μου πέρσι. Δηλαδή, όλα τα χρόνια που κάνω τηλεόραση έκανα καθημερινές εκπομπές. Ήταν διαφορετικό στο να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλει ο κόσμος το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι άλλος ο κόσμος που το Σαββατοκύριακο θα είναι στο σπίτι το πρωί για να δει τηλεόραση. Η εκπομπή είναι αμιγώς ψυχαγωγική. Βεβαίως είδαμε και άλλες εκπομπές που είχαν τον ίδιο χαρακτήρα, αλλά είδαμε να αλλάζουν στην πορεία, αναγκαστικά αν θέλεις να αλλάξουν. Είναι κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει, ενώ αν προκύψει κάτι θα αλλάξει η θεματολογία της εκπομπής φέτος ή θα παραμείνει έτσι όπως είναι? Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε ψυχαγωγία. Δηλαδή ποντάρουμε σε αυτό το χαμόγελο. Ποντάρουμε στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Αισθάνομαι ότι με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και με όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν, γιατί ψυχαγωγία κάνουμε δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα και το τι συμβαίνει γύρω μας και δίπλα μας, έτσι. Αλλά με όσα έχουν συμβεί, ήταν πέρσι λίγο μονόδρομος για την ψυχαγωγία να με βάλει την ενημέρωση μέσα στις εκπομπές. Να πάμε λίγο πίσω. Όχι πολύ πίσω, αφού είσαι και εσύ νεαρή κοπέλα. Εκεί που σπούδαζες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνεις σήμερα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, αν είχες ποτέ φανταστεί, μικρή Ελένη, ότι κάποτε και σήμερα θα είναι εδώ? Από πολύ πιτσιρίκι, ήμουνα και εγώ από τα κορίτσια που πήγαινα μπροστά στον καθρέφτη, στο μπάνιο, στο καρεκλάκι το μικρό και έκανα εκπομπές. Αλλά αυτό στα πολύ μικρά μου, ας πούμε, 6 με 10. Εκεί. Μετά το όνειρό μου ήταν να γίνω γυμνάστρια, γιατί μπήκε στη ζωή μου ο αθλητισμός. Όταν έδωσα πανελλήνιες, πέρασα κάτι εντελώς διαφορετικό και από τα τεφά, πέρασα στο ιστορικό αρχαιολογικό του Αριστοτελείου, όπου και πήγα μια χρονιά, αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν για μας. Ούτε αρχαιολόγος, ούτε καθηγήτρια. Οπότε την επόμενη χρονιά που πήγα στη τεφά, ένιωθα μέσα μου ότι βρήκα αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό το οποίο ονειρευόμουν, το οποίο με εξέφραζε και το οποίο μου άρεσε, μου γέμισε την καρδιά. Σιγά σιγά και άσχετα μπήκε στη ζωή μου η τηλεόραση και γι' αυτό λέω καμιά φορά, ας πούμε, και στα παιδιά που μου στέλνουν και δίνουν πανελλήνιες, έχω άγχος για τις πανελλήνιες. Είμαι τόσο βαθιά πεπισμένη ότι σου φέρνει η ζωή, σου ανοίγει το δρόμο. Αρκεί, ξέρεις, κάθε τι που κάνεις να σε εκφράζει και να αισθάνεσαι καλά μέσα σε αυτό, ώστε να το κάνεις όσο καλύτερα γίνεται. Η Ελένη θα επέστρεφε σε πάνω, ξανά? Κοίταξε τώρα, ιδανικά αν είχα τη δυνατότητα να μην το κάνω δεν θα το ήθελα. Δεν είναι κανένας ανθρώπου όνειρο να κάνει βήματα μπροστά και μετά λίγο να γυρίζει πίσω. Υπάρχουν ομάδες όμως τηλεόραση όπως είναι αυτή του Happy Day που τα παιδιά είναι φίλοι μου, που θα ένιωθα σαν να έχω φύγει για Εράσμους και ξαναγυρνάω στο σπίτι. Γιατί είμαστε φίλοι, κατάλαβες, και ξέρω πώς θα με υποδεχτούν, ξέρω τι νιώθω για αυτούς, ξέρω ότι δεν είναι το πισωγύρισμα με την έννοια που το έχει, θα το έχει κάποιος εξωτερικά στο μυαλό του.
Τα νούμερα σε προβληματίζουν, Ελένη. Όπως... Είσαι από τους ανθρώπους που θα ξυπνήσουν το πρωί και τα έχουν έγνοια να τα αναλύσουν ένα λεπτό, να δει τι πήγε καλά, τι όχι. Ναι, μωρέ, γιατί το πονάω πολύ. Και όταν κάτι το πονάς πολύ και προσπαθείς να πάει όσο καλύτερα γίνεται, έχεις άγχος γι' αυτό. Δηλαδή δεν. Ξέρεις, τα πρώτα χρόνια όταν έκανα τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη, τότε στο TV Μακεδονία, δεν TV 100 και τα λοιπά πριν. Δεν παίρναμε νούμερο, ούτε μας νοιάζανε. Δηλαδή δεν ξέραμε καν τι, πώς αναλύονται. Όταν κατεβαίνεις μετά στην Αθήνα, είναι διαφορετικός ο τρόπος που τα διαβάζεις ανάλογα με το που είσαι. Ας πούμε στο Happy Day, επειδή δεν με αφορούσαν άμεσα, ήταν η Σταματίνα εκεί που ήταν η επικεφαλής. Δεν είχα το ίδιο άγχος και θα μου πεις, βέβαια, ήταν και μια κομπή η οποία πήγαινε πάντα πάρα πολύ καλά από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Τα επόμενα μου βήματα και μετά πάντα με απασχολούσαν. Πάντα ξυπνούσα το πρωί με άγχος, πάντα, ας πούμε, στην πρεμιέρα την επόμενη μέρα δεν κοιμόμουν για να τα δω. Θέλει ψυχραιμία. Προηγουμένως με τα παιδιά, επειδή σας παρακολουθούσα και πίσω από τις κάμερες, είχατε ένα θέμα για παρουσιαστές μαζί με άτομα τα οποία των πλαισιώνουν, τα οποία δεν μιλούνται πίσω από τις κάμερες, υπάρχουν μαχαίρια, αλλά μπροστά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ελένη το έχει βιώσει αυτό. Καλά, τώρα είμαι στα 17ος χρόνος της δουλειάς. Εννοείται. Όλα υπάρχουν. Και αισθάνομαι, επειδή εγώ, εμένα οι φίλες μου όλες και οι φίλοι μου κάνουν άλλες δουλειές. Όταν βρισκόμαστε και συζητάμε, αυτά που θα πω εγώ για τη δικιά μου τη δουλειά, τα ίδια μου τα λέει η φίλη μου που κάνει δημητριακά, τα ίδια μου τα λέει ο φίλος μου που δουλεύει σε εστιατόριο, τα ίδια μου τα λέει η φίλη μου που δουλεύει σε κατάστημα με ρούχα. Παντού υπάρχουν. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν και σε μια δουλειά που περιέχει πολύ έντονα και τη ματαιοδοξία και τη φιλοδοξία. Υπάρχει. Αλλά πράγματα τα οποία, ας πούμε, σαν συμπεριφορές δεν μου άρεσαν ή τέλος πάντων απέρριψα γι' αυτό και δεν έκανα περαιτέρω παρέα με τους ανθρώπους αυτούς. Ναι, τώρα πισόπλατα δεν ξέρω. Αν τα κάνανε αυτοί που τα κάνανε, ας απολογηθούν στο κάρμα τους. Εγώ κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ. Σε 10 χρόνια από τώρα, πού βλέπεις την Ελένη, τηλεοπτικά εννοώ. Μ' αρέσουν οι ζωντανές εκπομπές εμένα. Αισθάνομαι ότι αποδίδω καλύτερα, αισθάνομαι περισσότερο τον παλμό. Αλλά έχω κάνει και τηλεπαιχνίδια, ας πούμε, και έχω περάσει καταπληκτικά που ήταν γραμμένο. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό, γιατί αφορούν όλα τη φάση ζωής στην οποία διανύεις. Μετά το φόρτο εργασίας, πώς χαλαρώνει η Ελένη? Εγώ λατρεύω να βγαίνω με τους φίλους μου και τους ανθρώπους μου. Είμαι πολύ άνθρωπος της παρέας. Μα είμαι γλεντζές άνθρωπος. Φαίνεται αυτό, παιδιά, φαίνεται. Αλλά μου αρέσουν. Ανεβαίνω πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, βλέπω τους δικούς μου, βγαίνω έξω με τους φίλους μου. Τέτοια πράγματα. Όμορφα, ωραία. Για σένα ο όρος οικογένεια τι είναι? Αγάπη και λιμάνι. Στοργή. Έχεις βρει το λιμάνι, ε? Έκλει. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Εγώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά, να κάνετε έτσι ωραίες εκπομπές, να είστε μια ωραία παρέα, να χαμογελάτε. Μάλιστα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.